Εμείς προτείνουμε, και αν θέλετε αυτός είναι εθνικός στόχος, όχι εθνική ομάδα για να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε το μνημόνιο που μας λέγατε 7 μήνες τώρα. Αυτός είναι εθνικός στόχος, πώς θα καταπολεμήσουμε την ανεργία και ιδιαίτερα την ανεργία των νέων που έχει ξεπεράσει το 50%. Ιδού λοιπόν έκτακτα μέτρα για την ανεργία των νέων προτείνουμε, με απόσπαση κονδυλίων από όπου είναι δυνατό, από την Ευρώπη πρωτίστως και με την εμπλοκή του κράτους, ούτως ώστε να υπάρχει απασχόληση και εισόδημα για όσο γίνεται περισσότερους νέους. Το τολμάτε? Τολμήστε το. Εμείς προτείνουμε να απαλλαγούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το καταστροφικό αυτό φορτίο των φόρων, που η ειρωνία της τύχης είναι ότι ούτε καν εισπράττονται, διότι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν σε κάποιο κύκλο εργασιών αντί να οδηγούνται στο λουκέτο. Το τολμάτε? Εμείς προτείνουμε να πάρουμε μέτρα για να παραμείνουν οι αγρότες στα χωράφια, για να μπορούν να σπέρνουν και να θερίζουν τα χωράφια τους χωρίς να κινδυνεύουν να τους πάρει η τράπεζα, που δεν είναι πια δημόσια γιατί τη δώσατε σε ιδιώτη, το σπίτι, ή να τους βάλει φυλακή για τα χρέη. Και συγκεκριμένα προτείνουμε άμεσα μέτρα ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να δώσετε φτηνό ρεύμα προκειμένου ο αγρότης να παράξει, να μειώσετε το ΦΠΑ προκειμένου ο αγρότης να παράξει, να κοστίζει το πετρέλαιο, λέμε εμείς, στον Έλληνα αγρότη τουλάχιστον όσο, αν όχι λιγότερο, αλλά τουλάχιστον όσο κοστίζει στον Ισπανό, στον Γάλλο, στον Ιταλό αγρότη που τον ανταγωνίζεται. 0,85 ευρώ το λίτρο έχει το πετρέλαιο για τον Ισπανό, τον Γάλλο, αυτός είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Το τολμάτε αυτό? Εδώ έχει 1,40. Συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες δεσμεύσεις ζητάει αυτός ο κόσμος για να μπορέσει να γυρίσει και να δουλέψει με αξιοπρέπεια τη γη για να παράξει. Αν αυτά όμως, κύριε Σαμαρά, δεν τα τολμάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη μας κάνετε μαθήματα για την ανάπτυξη. Μη μας μιλάτε για ανάπτυξη, διότι όλα όσα αποφασίζετε είναι εναντίον της ανάπτυξης. Αυτά θα φέρουν ανάπτυξη στον τόπο. Εδώ είναι η λιδία λίθος της ανάπτυξης. Στο μεροκαματιάρι, στον άνεργο, στον αγρότη, ο οποίος θέλει να δουλέψει για να παράξει πλούτο σε αυτή τη χώρα. Και μην ψάχνετε να βρείτε ηθικούς αυτούργους, διότι εσείς είστε αυτοί που ακυρώνετε την ανάπτυξη και σκοτώνετε κάθε προοπτική ανάπτυξη. Σκοτώνετε καθημερινά το κουράγιο, την ευρηματικότητα, τις προοπτικές, την αισιοδοξία του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας. Τσαλαπατάτε τους ανθρώπους και έπειτα περιμένετε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη χωρίς αυτούς, ή πολύ χειρότερα, ενάντια σε αυτούς. Ποια είναι όμως τα μέχρι τώρα κατορθώματά σας, κύριε Σαμαρά? Διότι πράγματι, σε κάποιους τομείς πετύχατε ανάπτυξη. Εν ονόματι της ανάπτυξης αναπτύξατε την ανεργία. Εν ονόματι της ανάπτυξης αναπτύξατε τη φτώχεια. Εν ονόματι της ανάπτυξης αναπτύξατε την αγριότητα στην αγορά εργασίας. Την καταστολή. Την καταδίκη σε θάνατο των συνταξιούχων. Το στραγγαλισμό του κοινωνικού κράτους. Την εξουδετέρωση, τον εκφοβισμό, την παθητικότητα της οικονομίας. Όλα αυτά είναι ονόματα της ανάπτυξης. Και περιμένετε, διαφημίζετε, προπαγανδίζετε ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος.